Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα σας. Είναι αλήθεια πως με τις παρεμβάσεις σας αναδείξατε με πολύ ζωντανό τρόπο τα προβλήματα που βασανίζουν εδώ, αυτές τις εργατικές, λαϊκές ε, συνοικίες, γειτονιές, τις οικογένειες και εδώ στο Εγάλεο. Και όπως γνωρίζετε το ΚΚΕ σταθερά και όχι μόνο, μόνο τώρα, λίγες μέρες δηλαδή πριν τις κάλπες, επιδιώκει να έχει τέτοιες ζωντανές συζητήσεις με εργατικά σωματεία, με ενώσεις των επαγγελματιών βιοτεχνών, εμπόρων, με ενώσεις και συλλόγους γονέων, με άλλους πολιτιστικούς, αθλητικούς φορείς σε τοπικό επίπεδο κλπ. Βέβαια, αυτή η ζωντανή συζήτηση δεν μπορεί παρά να γίνεται με τη σκέψη και στην επόμενη μέρα των ευρωεκλογών. Δηλαδή στις 10 του Ιούνιου, όπως σωστά υπόθηκε από κάποιους. Γιατί την επόμενη μέρα το αντιλαϊκό κοντέρ θα συνεχίζει να γράφει, δεν μηδενίζει και θα συνεχίσει να φορτώνει βάρη στην ελληνική οικογένεια. Την επόμενη μέρα θα είναι εδώ αυτοί οι μισθοί που τελειώνουν στα μισά του μήνα, οι συντάξεις που τελειώνουν και δεν έχουν οι συνταξιούχοι αυτό που, ξόδε, που δούλεψαν μια ζωή για να καταφέρουν. Θα είναι εδώ τα ωράρια λάστιχο, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, η εξαήμερη εργασία, η άδικη φόρη θηλιά, και για τους μικρούς επαγγελματίες και γενικότερα για όλους τους εργαζόμενους. Θα είναι εδώ η εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας για τη μόρφωση των παιδιών μας, η τραγική έλλειψη ελεύθερων χώρων, χώρων πολιτισμού, άθλησης. Και όσο και αν προσπαθούν η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, με το Πασό και άλλους να βγάλουν λάδι την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενόσις που όλοι τους υπηρετούν, η πραγματικότητα δεν μιλάει απλά, φωνάζει ότι πίσω από κάθε έγκλημα, από κάθε αδικία, βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων, αυτόν τον λόμπι της διαφθοράς, η Ευρωπαϊκή Ένωση της φτώχειας, της εκμετάλλευσης, των πολέμων και τέτοια ζητήματα, αν προλάβατε να παρακολουθήσετε σήμερα τη συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών που ήταν για την οικονομία, για θέματα ακρίβεια και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έδειξε και αυτό προσπαθήσαμε να αναδείξουμε εμεί από το πρωί μέχρι τώρα, πριν πρόλαβα, έκανα και τη δευτερολογία μου και έφυγα κατευθείαν για εδώ. Δηλαδή, να έρθω και του το είπα και όλο ότι φεύγω. Προτιμώ να είμαι εκεί με τους φορείς και τους του μαζικού φορεί και του κατοίκου του Εγάλεω για τα προβλήματα και όχι εδώ μέσα με εσά. Το ίδιο ισχύει φυσικά για όλα τα προβλήματα που σήμερα εδώ αναδείξατε και με τις παρεμβάσεις σας. Πάρτε για παράδειγμα το σοβαρό πρόβλημα αυτό που αναδείχθηκε και εδώ με την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων όπως στην περιοχή εδώ είναι το Αττικό Νοσοκομείο το μοναδικό που είναι για να καλύψει ανάγκες όλης της Δυτικής Αθήνας και όχι μόνο αλλά και το κέντρο υγείας του Εγάλαιο. Είναι ζητήματα που έχουμε αναδείξει ως κόμμα ε, μέσα στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Περιφέρεια, πρωτοστατώντας στους αγώνες του λαϊκού κινήματος στην περιοχή εδώ και ευρύτερα. Είναι πρόκληση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι τα ματωμένα πλεονάσματα των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ το πρώτο τετράμινο μόνο του 2024 που είναι αποτέλεσμα αυτά των άμεσων και έμεσων φόρων που ροκανίζουν το εργατικό, το λαϊκό εισόδημα ότι θα πάνε για τη στήριξη της υγείας. Τολμάει να μιλάει για στήριξη της υγείας όταν έχει περάσει τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία βάζοντας τιμοκατάλογο στις ζωές της δικές μας για την παραπέρα εμπορευματοποίηση της υγείας και την ίδια στιγμή παραμένουν κλειστά τα δημόσια νοσοκομεία όπως είναι το Λιμωδόν εδώ στη γειτονιά. Διαφημίζει την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά κρύβει ότι όλα αυτά πάνε σε μεγαλοεργολάβους για ενεργειακές αναβαθμίσεις. Ούτε ένα ευρώ δεν δίνουν αυτά τα προγράμματα για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και για σύγχρονο φυσικά εξοπλισμό. Δηλαδή το κέντρο υγείας σε Γάλλιο, να το πω αλλιώς, θα είναι ενεργειακά αναβαθμισμένο, αλλά τραγικά υποστελεχωμένο, χωρίς γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, ακόμα και καθαρίστερης, όπως πολύ σωστά αναδείχθηκε ε, και εδώ από τον συναγωνιστή, από τον γιατρό και μάλιστα με τις συντάξεις, συνταξιδοτούνται, φεύγουν κάποιοι χωρίς να γίνονται νέες προσλήψεις. Ποιος θα είναι ο αντίπαλος, το αντίπαλο δέος καλύτερα σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που βλάπτει σοβαρά και την υγεία του λαού μας. Ρωτάμε, μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, που έχει γίνει το καλύτερο πλυντήριο της ευρωπαϊκής κανονικότητας, όπως τη λέει, των κλειστών νοσοκομείων, των ΜΕΘ, των κλειστών ΜΕΘ σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ως κυβέρνηση, μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε και το πρώτο νοσοκομείο με σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στη Σαντορίνη, ενώ κράτησε κλειστό το λιμωδόν, Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το Πασόκ, που συμφωνεί επιπληρωμή για τα επιπληρωμή από γευματινά χειρουργία, αρκεί να μην έχουν μεγάλο αντίτιμο, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν συζητάμε βέβαια για τη Νέα Αριστερά, που τα στελέχη της ήταν Υπουργοί και υγεία στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κάθε άλλο παρανέει αυτή. Μπορεί να είναι η ελληνική λύση, για παράδειγμα, ή η πλεύση ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου που παρά τις διάφορες κραβιές τους ακούτε και στη Βουλή, λαϊκίστικες σκραβιές, ξεκαθαρίζουν ότι δεν αμφισβητούν τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, δηλαδή αποδέχονται την υγεία εμπόρευμα, τη λογική του ονομαζόμενου κόστους-οφέλους που διαπερνά όλη τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τομέα της υγείας μόνο ο αγώνας των υγειονομικών μαζί με άλλους φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος που αναδεικνύει την αναγκαιότητα για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα, ζόρισε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και σε αυτόν τον αγώνα το ΚΚΕ έδωσε, δίνει και θα συνεχίσει να δίνει όλες τις δυνάμεις. Αντίστοιχη είναι και η πολιτική του στην παιδεία όπως ανέφερε και η Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων στο Εγάλαιο, είναι πρόκληση εδώ και πέντε χρόνια τα σεισμόπληκτα σχολεία να παραμένουν σεισμόπληκτα και να προβάλλεται ως λύση το μάθημα σε κοντέινερ. Χίλια, χίλια παιδιά, πόσα είναι περίπου, τόσα είπατε, βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Είναι απαράδεκτο να παρουσιάζεται αυτό ως κανονικότητα εν έτη 2024. Να πέφτουν τα βάνια σε σχολικές αίθουσες, να πέφτουν παράθυρα, να προβάλλει η κυβέρνηση ως επίτευγμα ότι μετά από μια πενταετία ξεκινάει, λέει, μόνο η μελέτη για ανακατασκευή του 11ου Δημοτικού, νομίζω, του 11ου Δημοτικού Σχολείου. Ενώ την ίδια στιγμή παραμένει εκρηκτική η κατάσταση σε οχτώ σχολεία ειδική αγωγή που βρίσκονται εδώ στο Εγάλεο, η οποία θα γίνει ακόμα χειρότερη με αυτό το λεγόμενο, το ονομαζόμενο Εθνικό Σχέδιο Δράση για την Αναπηρία που παρουσίασε η κυβέρνηση και το οποίο βέβαια είναι copy-paste με βάση τις κατευθύνσεις, στη βάση των κατευθύνσεων δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αντέγραψε απλώς. Αυτό είναι το κοινό πλαίσιο που αποδέχονται και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και οι υπόλοιποι. Και ξέρετε ότι το ΚΚΕ στηρίζει σταθερά τις δίκες διεκδικήσεις, τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες για σύγχρονη και ασφαλή στέγη, όπως παλεύει αταλάντευτα για την απαλωτρίωση του χώρου που στεγαζόταν το 9ο Δημοτικό Σχολείο. Η μόνιμη απάντηση όμως των κυβερνήσεων, είναι τα λεγόμενα όρια των αντοχών της οικονομίας. Βλέπετε στις επιλέξιμες δαπάνες των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μελέτη της τρίτης διάστασης στο ΕΓΑΛΕΟ αλλά όχι η ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, ο προσυσμικός έλεγχος κλπ. Για να μην πούμε για το ψηφιακό σχολείο, αυτή τη δίθεν, έτσι παρουσιάζεται, μεγάλη καινοτομία, ουσιαστικά μια κοινική ομολογία ότι οι προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών θα γίνονται πάλι με το σταγονόμετρο, ενώ ανοίγει ο δρόμος και για συγχωνεύσεις σχολείων για τριαντάρια και βάλε τμήματα. Όμως οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ανάγκη από μια τέτοιου είδους ψηφιακή μετάβαση, που οδηγεί σε υποβάθμιση στην πραγματικότητα της μόρφωσης των παιδιών μας. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απαιτεί εδώ και τώρα να στηριχθούν τα σχολεία με εκπαιδευτικούς, να δοθεί γενναία κρατική χρηματοδότηση για τη σχολική στέγη. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιβεβαιώνεται και από την πύρα των μεγάλων μετόπων στην περιοχή σας εδώ, ότι τα περίφημα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρουσιάζουν όλοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ματώνει βέβαια ο λαός μας για να τα πληρώσει αυτά, αφορούν μόνο σε κέρδη μεγάλων επιχειρηματικών κολοσσών και όχι για τις ανάγκες της εργατικής, της λαϊκής πλειοψηφίας. Δείτε το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, αυτό για το οποίο έγινε σήμερα συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται όταν οι μισθοί στο δημόσιο παραμένουν 40% κάτω από το 2009 και στον ιδιωτικό τομέα είναι κάτω από το 15% σε σχέση με το 2011. Όσο και αν διαφημίζει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, τις λεγόμενες αυξήσεις στο δημόσιο, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στο δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενες εδώ για παράδειγμα στο Δήμο του Εγάλεου, στα δημόσια νοσοκομεία, σε άλλα, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η τεράστια, με την τεράστια αυτή αύξηση των τιμών και με την ακρίβεια εξανιμίζονται όλες αυτές και ακόμα οι στοιχειώδεις αυξήσεις. Δεν φτάνουν δηλαδή ούτε για ένα σουβλάκι, να το πούμε έτσι, τη μέρα γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση, όπω και τα άλλα κόμματα χορηγοί αυτή τη αντιλαϊκή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αρνούνται τι δίκαιε διεκδικήσει του για επαναφορά, για παράδειγμα, του 13ου και 14ου μισθού, για αυξήσει 20% τουλάχιστον στου μισθού, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κόντρα στη διαχρονική ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των Δήμων, των Περιφερειών, την επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και κάθε είδους συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Διεκδικήσεις που το κόμμα μας, το ΚΚΕ, σταθερά αναδεικνύει και στην Ευρωβουλή και στη Βουλή και μέσα στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια. Η ακρίβεια θα ροκανίζει το εισόδημα όσο οι φόροι στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης παραμένουν άθικτοι για να μπορεί να περηφανεύεται ο κύριος Μητσοτάκη για τα πλεονάσματα. Και φυσικά όσο η κερδοφορία των μεγάλων ομίλων, ανάμεσά τους και των σούπερ μάρκετ βέβαια, παραμένει στο απειρόβλητο. Και έρχονται από πάνω τα πανάκριβα ενίκια, οι πράσινοι φόροι, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η συνολική απογείωση της φορολογίας, ιδιαίτερα για τους αυταπασχολούμενους επαγγελματίες, τους μικροεπιχειρηματίες, τους επαγγελματοβιοτέχνες, όπως και τους ελευθεροεπαγγελματίες επιστήμονες, που ουσιαστικά τους οδηγεί σε λουκέτο. Και αυτή η βάρβαρη κανονικότητα έχει την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρεί τους επαγγελματίες, τους μικροεπιχειρηματίες ως διαρθρωτικό πρόβλημα, λέει, της οικονομίας. Απέναντι βρίσκεται πάλι το ΚΚΕ που έχει καταθέσει, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου δεκάδες ερωτήσεις επίσης σχετικά με τα ζητήματα αυτά των μικρών επαγγελματιών κλπ. Όμως η κυβέρνηση, όπως έκαναν και τα άλλα κόμματα, αρνείται το αφορολόγητο όριο στους ελεύθερους επαγγελματίε 12.000 που βάζουμε εμείς ευρώ προς αυξημένο με 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, αλλά εξασφαλίζει εθελοντική φορολογία σε εφοπλιστές, απαλλαγή των στρατηγικών, όπως τους λέει, επενδυτών, των στρατηγικών της επενδυτών για κάποια χρόνια κλπ. Α κάνουν έστω το ελάχιστο, τους λέμε σήμερα, του το είπαμε και σήμερα στη Βουλή. Α καταργήσουν το ΦΠΑ στα είδη πλατιά λαϊκή κατανάλωση, του φόρου στην ενέργεια. Θα είναι έστω μια ανάσα. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά θα είναι μια ανακούφιση για τον εργαζόμενο λαό. Την ίδια στιγμή, χιλιάδε εργαζόμενοι και εργαζόμενε που ζουν και δουλεύουν στο ΕΓΑΛΕΟ έρχονται αντιμέτωποι και με την ένταση τη εκμετάλλευση την επέκταση ελαστικών μορφών απασχόλησης, τις ατομικές συμβάσεις, τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, την εντατικοποίηση, τη δουλειά έως και 13 ώρες. Και μαζί με όλα αυτά βέβαια πάει και η κατάργηση της Κυριακής Αργίας, η τηλεργασία, η δουλειά σε πλατφόρμες χωρίς πραγματικά χωρίς κανένα στην ουσία εργασιακό δικαίωμα, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, η υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Έρχονται αντιμέτωπες και αντιμέτωποι με τις απολύσεις, όπως οι εργάτες και οι εργάτριες της Γιούλα, που μας είπε και ο συνδικαλιστής, ο εργαζόμενος εκεί πριν. Ο Πορτογαλικός Κολοσσός, με 11 εργοστάσια επεξεργασίας γυαλιού σε άλλες 6 χώρες στην Ευρώπη, είχε το 2022 καθαρά κέρδη 176,4 εκατομμύρια ευρώ. Εκείνη τη χρονιά μόνο. Επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εξαγόρασε το εργοστάσιο Γιούλα στο Εγάλεο υποσχόμενη μια νέα εποχή για την εταιρεία, τότε έτσι είπε, όσο και για τους εργαζόμενούς της, όπως ακριβώς μας τα είπατε. Ο πορτογάλικος όμιλος είναι από αυτούς που χαρακτηρίζονται στρατηγικοί επενδυτές τόσο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τώρα, όσο και πριν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, από τα υπόλοιπα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ κλπ. Με το κλείσιμο του εργοστασίου αποδεικνύεται πως η στρατηγική επένδυση αυτή του ομίλου για άλλη μια φορά δεν αφορά τα συμφέροντα, τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων. Ούτε αυτά μπορούν να συμβιβαστούν με τις πραγματικές στοχεύσεις κάθε μονοπολιακού ομίλου. Γιατί μοναδικό κίνητρο του κάθε τέτοιου ομίλου είναι η αυξανόμενη κερδοφορία, το μέγεστο κέρδος. Και όταν θεωρεί ότι μπορεί να διασφαλίσει μεγαλύτερο κέρδος αλλού, δεν διστάζει να κλείνει την παραγωγή εδώ και να πετάει στον δρόμο περίπου 300 οικογένειες και δεν ξέρω τι άλλο περισσότερου αλλού σε άλλε επιχειρήσει ή σε άλλου κλάδου. Ήδη τα προηγούμενα χρόνια είχε προχωρήσει αυτή η εταιρεία σε δεκάδε απολύσει, αντικαταστώντα αυτού του εργαζόμενου με δεκάδε εργαζόμενου μέσω εργολάβων, για του οποίου δεν κάνει καμιά αναφορά ούτε καν για αποζημιώσει τώρα. Με αποτέλεσμα και αυτή να είναι στον αέρα. Και αυτό το παράδειγμα αποδεικνύει ποιος κλείνει τα εργοστάσια. Δείχνει πού οδηγεί η πολιτική που έχει ως γνώμονα τη στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Εμπόδιο σε αυτό τον αγώνα βέβαια, σε αυτή την πολιτική μάλλον, μπαίνουν οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους, τον οργανωμένο αγώνα, όπως αποδεικνύουν πολλοί εργαζόμενοι σε πάρα πολλούς κλάδους, ιδιαίτερα τώρα που είναι και στην επικαιρότητα το θέμα, οι εργαζόμενοι στη Λάρκο, όπου ένα ολόκληρο κράτος προσπαθεί να την κλείσει εδώ και πάνω από πέντε χρόνια. Και δεν το έχει καταφέρει, χάρη σε αυτόν τον αγώνα και στη στήριξη του ΚΚΕ, γιατί οι εργαζόμενοι ενωμένοι και με την αλληλεγγύη γενικότερα του εργατικού λαϊκού κινήματος όλης της Ελλάδας έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός αντίπαλος και της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά βέβαια για τους εργαζόμενους, για τα δικαιώματα, είναι γραμμένα χρόνια πριν στη λευκή βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εργασία και σε δεκάδες επίσης, εκατοντάδες θα έλεγα μάλλον, αντεργατικές οδηγίες που έχουν ψηφίσει και που έχουν εφαρμόσει όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και μόνο το ΚΚΑ αντιπάλεψε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζει να το κάνει. Γιατί πρώτα πάνε αυτέ οι οδηγίε και οι κατευθύνσει και οι αποφάσει και παίρνονται στο Ευρωκοινοβούλιο και μετά έρχονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να επικυρώνονται από τι εκάστοτε πλειοψηφίε τη Βουλή. Και στη σημερινή μα συνάντηση, αγαπητέ φίλε και φίλοι, εκφράστηκε η αγωνία και των αθλητικών και των πολιτιστικών εξοραϊστικών συλλόγων του ΕΓΑΛΕΟ, που με τη δραστηριότητά του πραγματικά θεωρούμε ότι κρατούν ζωντανέ από δημιουργία αυτές τις γειτονιές εδώ, δίνοντας ανάσα και διέξοδο σε χιλιάδες νέους και νέες και στις οικογένειές τους. Επιβεβαιώνεται ότι ενώ οι ανάγκες για σύγχρονες, ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις διευρύνονται συνεχώς, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, πολλές κακοσυντηρημένες όπως υπόδεικε και πριν, δεν μπορούν να καλύψουν τις παραπάνω πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα, το Δημοτικό Κολυμβητήριο είναι μάλλον διαχρονικά θα έλεγα παραδομένο στην εγκατάλειψη από τις κερκίδες, τα αποδητήρια μέχρι τη μικρή πισίνα χωρίς καμιά προστασία ούτε από τις καιρικέ συνθήκες τουλάχιστον. Με εκατοντάδες νέους και νέες που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, να ασχολούνται με τα αθλήματα του υγρού στίβου, τη λειτουργία επίσης αρκετών κολυμβητικών σωματείων, την κάλυψη των ατόμων με αναπηρίες και την επιβεβλημένη λειτουργία προγραμμάτων ειδικού αθλητισμού. Απάντηση είναι η κατασκευή και νέου, δεύτερου, σύγχρονου, πιστεύουμε, δημόσιου κλειστού κολυμβητηρίου δωρεάν για όλο το λαό του Εγάλεο. Στηρίζουμε τις δίκες διεκδικήσεις σας για δημόσιες δωρεάν αθλητικές υποδομές για όλους, με επαρκή στήριξη του κράτους, να δοθούν κονδύλια, λέμε, από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη συντήρηση και αναβάθμιση όλων των αθλητικών χώρων του Δήμου Εγάλιο. Όπως επίσης παλεύουμε και για γενναία αύξηση των επιχορηγήσεων των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, με σταθερή και άμεση καταβολή τους κάθε χρόνο, ώστε να πάρουν ανάσα, να μειωθεί η επιβάρυνση της λαϊκής οικογένειας, των άνεργων γονιών, να μην εξαρτάται η λειτουργία ενός τέτοιου σωματείου αποκλειστικά και μόνο από την έβρεση κάποιου χορηγού. Αντίστοιχα στηρίζουμε τις διεκδικήσεις, δίκαιες τις θεωρούμε, εθνικοτοπικών και πολιτιστικών συλλόγων, που προσπαθούν με πραγματικό μεράκι να συμβάλλουν στην επαφή του κόσμου με διάφορες μορφές τέχνης, να ανεβαίνει το μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο κυρίως της νέας γενιάς. Πολλοί άνθρωποι με κοινή διαδρομή και κοινά προβλήματα, αλλά και με κοινά ενδιαφέροντα, συναντιούνται κά... κάτω από τη στέγη κάποιου τέτοιου συλλόγου με σκοπό τη συλλογική δράση, τη διάδοση της, παράδοσή μα, τη διαμόρφωση σφαιρικά τη προσωπικότητα κυρίω των νέων ανθρώπων και την ανάδειξη των κοινών του προβλημάτων δίνουν ζωή σε ολόκληρε γειτονιέ. Οι πολιστικοί σύλλογοι θεωρούμε ότι είναι και έτσι πρέπει να είναι ζωντανό κομμάτι τη κοινωνία που έχουν πάρα πολλά να δώσουν και κάνουν τεράστια προσπάθεια για να αποφύγουν σήμερα το μαρασμό, αφού το έδαφος δεν είναι καθόλου ευνοϊκό. Δεν υπάρχει η παραμικρή στήριξη από καμιά κυβέρνηση, ούτε από την περιφέρεια ή το Δήμο, ενώ αντιθέτως πνίγουν τους συλλόγους με τη λογική της αυτοχρηματοδότησης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, πριν λίγες μέρες συμπληρώθηκε, συμπληρώθηκαν 83 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης και οι πάνω από 8.000 κριτικοί, τόσοι δεν είναι, που κατοικούν στο Εγάλαιο, γνωρίζουν καλά ότι ανήκει στις ξεχωριστές εκείνες ιστορικές στιγμές που αναδεικνύουν τη δύναμη του λαού μας όταν αυτός είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα δίκια του. Όπως επίσης και η 19η του Μάη, η μέρα της γενοκτονίας των Ποντίων που ήταν προχθές, ήταν μια μεγάλη μέρα μνήμης για όλο τον Ελληνισμό, πόσο μάλλον για τον Ποντιακό, αφού συμπληρώθηκαν 105 χρόνια από το βάρβαρο ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου, με περίπου 350.000 θύματα και πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους που οδηγήθηκαν στην προσφυγιά. Το ΚΚΕ στηρίζει το δίκαιο αίτημα για τη διεθνή ...αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Και για έναν επιπλέον λόγο... ...γιατί είναι σε εξέλιξη εδώ και χρόνια και μια νέα γενοκτονία... ...αυτή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Ξέρετε καλά πως το κόμμα μας είναι μπροστά στον αγώνα... ...για να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας... ...δηλαδή του λαού μας στις πολεμικές συγκρούσεις... ...και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία που γίνονται εκεί από την ελληνική κυβέρνηση στο πλευρό των ΙΠΑ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο γιατί ο λαός μας γίνεται έτσι και στόχος αντιπίνων, αλλά και γιατί αυτή η εμπλοκή κοστίζει πάρα πολύ ακριβά ήδη στο λαό μας. Οικονομικά εννοώ. Και αύριο βέβαια θα, τους, θα του, θα κοστίσει και με ζωές ανθρώπων. Σκεφτείτε μόνο πως η αποστολή αυτή της φρεγάτας Ήδρα στην ερυθρά θάλασσα κοστίζει μισό εκατομμύριο ευρώ τη μέρα. Για βάλτε κάτω δύο μήνες τώρα που είναι εκεί κάτω. Αυτά τα εκατομμύρια λείπουν από τις δικές μας ανάγκες. 45 εκατομμύρια έχουν ξοδευτεί. Λείπουν από τα σχολεία μας, από τα νοσοκομεία, από τα κέντρα υγείας, από τις γειτονιές. Πόσες προσλήψεις γιατρών για το Αττικό και για το κέντρο υγείας εδώ θα μπορούσαν να γίνουν με αυτά τα λεφτά. Ακόμα και το λιμωδόν θα μπορούσε να ανοίξει και με όλες τις ειδικότητε. Όταν πρόκειται λοιπόν για τις λαϊκές ανάγκες, αυτοί όλοι αρχίζουν και λένε λεφτά δεν υπάρχουν, η οικονομία δεν αντέχει, αλλά όταν πρόκειται για τα συμφέροντα των λίγων, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, όταν πρόκειται για τις επιθετικές ενέργειες του ΝΑΤΟ, των ΙΠΑ, ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ξαφνικά βρέχει εκατομμύρια, βρίσκουν τα λεφτά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είναι αλήθεια πως στις 10 του Ιούνιου το αντιλαϊκό κοντέρ θα συνεχίζει να γράφει, όπως είπα στην αρχή, και θα προσθέτει νέα βάρη στις οικογένειές μας, στον ελληνικό λαό. Νέα βάρη για τους λαούς γράφουν με κεφαλαία γράμματα και οι αποφάσεις, οι οδηγίες της κατευθύνση η Ένωση. Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όλοι μαζί τις ψηφίζουν εκεί τα πτάλα κόμματα, μαζί τις υλοποιούν είτε όταν είναι στην κυβέρνηση είτε όταν είναι στην αντιπολίτευση. Νέα βάρη ετοιμάζεται να φορτώσει στο λαό μας και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκη επιμένει να ζητά μια νέα λευκή επιταγή, όπως πέρσι, για να ολοκληρώσει, λέει, τις αντιλαϊκές του μεταρρυθμίσεις. Σκεφτείτε τι έχουμε ζήσει ένα χρόνο τώρα, 11 μήνες, από τότε που είναι ξανά ε, στην κυβέρνηση με το 41% και τι θα ακολουθήσει αν ο ελληνικός λαός δεν του κόψει τη φόρα. Και αυτό μπορεί να το κάνει με δυνατό ΚΚΕ. Δυνατό κουκουέ λοιπόν για να κόψουμε τη φόρα και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και σε εκείνες τις δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, άλλοι που χρόνια τώρα βάζουν πλάτη σε αυτό το σύστημα, είτε ως κυβέρνηση, είτε ως κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Προσπαθούν μάλιστα να ξαναζεστάνουν αυτές τις γνωστές αυταπάτες της δίθεν, μιας δίθεν φιλολαϊκής διαχείρισης αυτού του βάρβαρου συστήματος, αυτού του σάπιου συστήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λέμε ότι στις 10 του Ιούνιου, την άλλη μέρα από τις εκλογές, χρειαζόμαστε δυνατό το ΚΚΕ και εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, μέσα δηλαδή στην Ευρωβουλή και εκεί που αυτές τελικά ανατρέπονται μέσα στους δρόμους του αγώνα. Εμείς σας καλούμε να συναντηθούμε παντού και στην κάλπη και στους αγώνες γιατί η μάχη για μας και τα παιδιά μας και εδώ σε αυτές τις γειτονιές του εγάλεο συνεχίζεται και έχουμε ανάγκη νέες δυνάμεις, νέα ορμή και δύναμη για το λαό είναι το δυνατό ΚΚΕ. Γιατί όπως είπε και ο γιατρός πριν, γιατί υπάρχει η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει και όποιος δεν καταλαβαίνει δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει. Σας ευχαριστώ.